σας δείξαμε, φίλοι τηλεθεατές, καλή χρονιά με υγεία σε όλο τον κόσμο. Πιστεύουμε ότι είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Και βέβαια, από ό,τι μας μάθαιναν οι δασκάλοι μας στο δημοτικό σχολείο, καλή χρονιά, χρόνια πολλά θα λέμε, μέχρι το τέλος του Γενάρη. Θα ξεκινήσουμε ανατολικά από το Μεραμπέλο, εκεί που ένας δραστήριος πρόεδρος σε ένα χωριό με 5 κατοίκους, παρόλα αυτά δημιουργεί και κάνει εκδηλώσεις μαζί με το δραστήριο συμβουλίο του, οι οποίες έχουν μεγάλη επιτυχία. Φέτος είχαν τη βραδιά του Ξινόχοντρου και έλαβε μέρος και το παραδοσιακό εργαστήριο εκμάθησης μουσικών οργάνων του Νίκο του Λαρετζάκη. Ο Νίκος του Λαρετζάκης παρουσίασε τη δουλειά του με τους μικρούς μαθητές του, θέλοντας και εμείς να ενδυναμώσουμε αυτή την προσπάθεια και να δουν και άλλοι σύλλογοι που ίσως δεν έχουν ασχοληθεί, να μοιηθούν και αυτοί προς αυτή την κατεύθυνση, διότι η απάντησή μας στην παγκοσμιοποίηση, όπως λέω εγώ, είναι με κριτικοποίηση. Να περάσουμε να δούμε αυτή την όμορφη βραδιά, αγαπητοί μου φίλοι, με τους μικρούς μαθητές να παίζουν διάφορα κριτικά όργανα. Πάμε, αγαπητοί μου φίλοι, να απολαύσουμε τα παιδιά αυτά. Καλωσορίζομαι τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Η Παράδοση», το δάσκαλο του Συλλόγου Νίκο Λαβρεντάκη με τους μαθητές του. Ο Σύλλογος έχει σαν σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική μας κληρονομιά. Ένα μέρος από τους μαθητές του Συλλόγου θα ανοίξουν το πρόγραμμά μας. Οι μαθητές είναι μικροί και ας τους ενθαρρύνουμε με ένα ζεστό χειροκρότημα. Το μέλλον της Κρήτης είναι εδώ. Έχουν χωριστεί σε τμήματα. Τα πρωτάκια του Συλλόγου θα μας ανοίξουν το πρόγραμμα. Τα παιδιά θα συνοδεύσουν με τη φωνή τους ο Δημήτρης Βερεράκης και ο Βαγγέλης Γρηγοράκης. Το καινούριο τμήμα, τα πρωτάκια. Χαρούλης Αντρέας Μαντολίνο. Σπαθάρος Μανώλης Λύρα. Βελιβασάκης Κώστας Μαντολίνο. Διαλυνάς Ισίδωρος Μαντολίνο. Μαυρικάκης Γιάννης Λύρα. Το τραγούδι που παίζουν, το τραγούδι είναι «Τούτο το μήνα». Στεφανάκης Μανώλης Μαντολίνο. Συγκλής Μανώλης Μαντολίνο. Ταμπακάκης Δημήτρης Μαντολίνο. Πανάθεμά σε λογισμή. Πανάθεμα.
ανάθεμα σε λογίζνε. Ανάθεμα σε λογίζνε και εξορίσες με πάλι. Άντε σαν αν και εξορίσες με πάλι. Συμπρότης μου, συμπρότης μ' αγαπητή κι ας. Πίτσας, τη μυρισμένη αγκάλι. Άντε σαμάν, τη μυρισμένη αγκάλι. Ο Κολάτσης Ραφαήλ Λύρα, Σερβός Μιχάλης Λύρα, Παπαδάκη Ιωάννα Λύρα. Τα τραγούδια πρώτος συρτός. Η λεβεδιά, η λεβεδιά κι η αρχοδιά. Η λεβεδιά κι η αρχοδιά έχουν περίσσα χάρη. Άντε σαμάν, έχουν περίσσα χάρη. Αμάν, αμάν, χαράστον από μπορέσαι. Κι από τα δυο να πάρει. Άντε σαμάν, από τα δυο να πάρει. Το επόμενο τμήμα, Καλλιωράκης Δημήτρης Λαούτο, Ρουσάκης Κωνσταντίνος Λαούτο. Πόσα ταξίδια με τον νου. Με τον νου, όσα ταξίδια, όσα ταξίδια.
ταξίδια με το νου. Πόσα ταξίδια με το νου κι αν έχω καμένα. Αγάπη μου κι αν έχω καμένα. Τέλος έχουμε αρχή και τέλος, αρχή και τέλος έχουμε. Μπράβο! Των οργάνων αυτών θα προσθεθεί ο Τερζάκης ο Βαγγέλης Λύρα και ο Ταμπουρατζής ο Γιώργος Λαγούτο. Μαύρες φορεσιές το τραγούδι και έστησε πάλι η καρδιά. Έλα παλαμάτια, βοηθήστε από μένα, έλα! Μη δε μάνας τώρα σε ποιο, μη δε ρώτας να μάθεις. Άντες αμά μη δε ρώτας να μάθεις. Έστησε πάλι η καρδιά να σε χαρώ. Έστησε πάλι, πάλι η καρδιά αγάπη μου. Σε πάλι η καρδιά τον αργαλιό, τον αργαλιό και φαίνει. Άντε σάμα τον αργαλιό,
κατεβαίνει. Αγάπη μου, μόνο για μαύρες, μόνο για μαύρες φορές και να σε χαρώ. Πρόγραμμα με το Λαβρεντάκι Γιάννη Μαντολίνο, ο γιος του Νίκου, Νταμπουρατζής Γιώργος Λαούτο, Ιεραπετρίτης Κώστας Μαντολίνο, τα τραγούδια Άσπρα Πουλιά της Θάλασσας και Πολλές Φορές Φεγγάρι. Άσπρα πουλιά τσι θάλασσας, αμάν τσι θάλασσας. Άσπρα πουλιά τσι θάλασσας που χαμηλό πετάτε, άιτε σαμάν που χαμηλό πετάτε. Thank you.
τη μια μου βγαίνεις, τη μια μου βγαίνεις γελαστό, αμάν γελαστό. Τη μια μου βγαίνει γελαστό, την άλλη λυπημένο. Δεκάρι μου, την άλλη λυπημένο. Ευχαριστούμε το Πολιτιστικό Σύλλογο την παράδοση, το δάσκαλο της εκμάθησης μουσικών οργάνων Νίκολα Βρεντάκη, με τους μαθητές τους, τους αυριανούς συνεχιστές της κριτικής παράδοσης. Το χειροκρότημά σας απόψε έρχεται ο Πατακοστελής από το Σιτία TV και Χανιά TV και ήρθε για μας από τα Χανιά. Θα καλέσω με τον Πατακοστελή για ένα σύντομο χαιρετισμό στη βραδιά την απόψινή. Καλησπέρα σας, φίλοι τηλεθεατές, αγαπητοί μεραμπελιώτες. Λαός που την παράδοση ξεχνά και δεν θυμάται, στο λίθαργο της αμοναξιάς, αμοναχώς θυμάται. Μία κουβέντα θα πω, με κεφαλαία, συγχαρητήρια και ζητώ ένα θερμό χειροκρότημα για αυτά τα παιδιά. Αυτή είναι η αυριανή σταυροφόρη της παράδοσης της Κρήτης μας. Προσπαθούν με όλα τα μέσα να ξεφύγουν αυτά τα παιδιά. Όμως πολεμούν, αμήνονται και επιτίθενται με πολιτισμό. Συγχαρητήρια, καλή βραδιά. Ευχαριστούμε πολύ, το θερμό χειροκρότημα για τον Πατακοστελή. Είναι ο πολυτάλαντος Μιχάλης Χουρδάκης, ο Νίσπιτας. Θερμό χειροκρότημα. Λαογράφος, δημοσιογράφος και συγγραφέας. Είναι πάντα κοντά μας και τον ευχαριστούμε, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αωρητών. Έχει εκδώσει δύο ημερολόγια του Συλλόγου και συμπαρίσταται στο Σύλλογό μας και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Μιχάλη, ένα σύντομο χαιρετισμό από σένα. Εγώ δεν θα πω πράγμα άλλο από τα συγχαρητήρια που απευθύνω στο σύλλογο αυτό, τον οποίο τιμώ, σέβομαι και εκτιμώ ιδιαίτερα. Είμαι κοντά του, οτιδήποτε χρειαστεί, πάντα και παντού. Σας ευχαριστώ. Δεν έχω άλλα για να πω, φίλοι μου, λέω γεια σας. Κι αν είχα το ποτήρι μου, πίνω το στην υγειά σας. Όλοι παρακολουθούμε, αγαπητοί μου φίλοι, ότι οι δυσκολίες για την πατρίδα μας είναι πολλές και η εξωτερική πολιτική χρειάζεται πάρα πολύ λεπτούς χειρισμούς. Κάνε τη νόηση σπαθή, θα μας τραγουδήσει λοιπόν ο Τιτάκης μαζί με τους συνεργάτες του μια όμορφη μουσική παραγωγή με πολλά νοήματα. Να τους ακούσουμε, φίλοι μου. Αλλογενείς έκαναν πιστό στη βούλησή τους. Διέρη και βασίλευε, είναι η δύναμή τους. Ελάς πατρίδα το Θεό, ελάς πατρίδα το Θεό και τον ηρών μάνα, και τον ηρών μάνα σε, σε πλήγωσαν, σε πρόβωσαν, σε έκαναν σιθιανά.
Πολλά τα χρόνια που ρουφούν το αίμα το δικό μας κι όλο τη σφίγγουν τη θηλιά γύρω από το λαιμό μας. Ανάθεμα σας τύραννοι, σπορά καταραμένοι, είσαστε γένα αποστατών, με φθόνο αναθρεμένοι. Ώρα να σταματήσουμε, ώρα να σταματήσουμε αυτή την αδικία, αυτή την αδικία και να χαράξουμε απαρχής Ελλήνων πολιτεία. Ελάνιε αδούλωτε η μάνα σου φωνάζει, να σμίξεις με τα αδέρφια σου φοβέρα μη σε σκιάζει. Για μια φορά ως Έλληνες, για μια φορά ως Έλληνες πρέπει να ενωθούμε, πρέπει να ενωθούμε και μέσα από τα αξίες μας τον ήλιο μας να βρούμε. Κι άλλοι να είναι τα δεσμά πάστα στο τίναγμά σου, μη σε τρομάζουν οι σκιές, η νίκη είναι δικιά σου. Θεό έχεις μέσα σου Έλληνα, ξύπνα τον να ξυπνήσεις, πρόγονους και απόγονους, ως πρέπει να τιμήσεις. Συνέλευση εσύ κι εγώ, συνέλευση εσύ κι εγώ να κάνουμε ομάδι, να κάνουμε ομάδι με τα δικά μας τα φτερά να βγούμε από το σκοτάδι. Αναστορή σου Έλληνα και πάρε τα δικά σου, κάνε την νόηση σπαθή να κόψεις τα δεσμά σου. Έλληνα είμαι κι απαιτώ, Έλληνα είμαι κι απαιτώ πλήρη ελευθερία, πλήρη ελευθερία να ζήσω να δημιουργώ μέσα στην αυθονία. Αποστολή κυρίαρχε Έλληνα έχεις τώρα, να αλευθερώσεις τις ψυχές εσύ μανε η ώρα, να αλευθερώσεις τις ψυχές εσύ μανε η ώρα. Και κατεβαίνουμε αγαπητοί μου φίλοι στη Μεσαρά στις Μοίρες, όπου το καλοκαίρι έγινε μια εκδήλωση προς τιμή του αξέχαστου βάρδου της κριτικής μουσικής παράδοσης του Σπύρου Σφογιοργάκη. Ο Σπύρος Σφογιοργάκης και η παρέα του εκείνη την εποχή έπαιζαν αγαπητοί μου φίλοι και τα λεγόμενα ευρωπαϊκά. Ο Καλεμάκης και η παρέα του θα μας θυμίσουν αγαπητοί μου φίλοι αυτές τις εποχές. Να τους ακούσουμε. Για το Σφογιώργη έχουμε να πούμε πάρα πολλά, ο καθένας ξεχωριστά. Εγώ έχω πολλές αναμνήσεις από αυτό, συνεργάτες, φίλοι, και θα μου επιτρέψετε μια αδυναμία του να παίξουμε τα ευρωπαϊκά που, όπως τα έλεγε αυτός, τα βάλσια αυτά, που είχε μεγάλη πλάκα τότε σαν με το συγχωρεμένο τον Λεωνίδα, που το έπαιζε αυτός αλλιώς, ο Λεωνίδας αλλιώς, και είχε και ένα παράτσι, τσούπιλ του κλάδα και τον έλεγε κυμπίνα και μου λέει μην ακούς την κυμπίνα Ιντά, τόσο δεν το κατέχει καλά. Το ίδιο και ο κλάδας βέβαια. Είχανε πολύ πλάκα, είχανε μια υγιής ανταγωνισμό.
μέρες, περνώντας Αγία Γαλήνη, αγαπητοί μου φίλοι, μέλαμπες ανεβαίνουμε και πάμε στο σπίτι. Εκεί δεν υπάρχει μόνο ένας δραστήριος δήμαρχος της επαρχίας Αγίου Βασιλείου, όπου στην επόμενη εκπομπή θα έχουμε τη χαρά να σας αναγγείλουμε μια καινούργια δράση του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Όμως εκτός των δραστήριων δήμαρχων υπάρχει μια δραστήρια πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Σπηλίου με πάμπολες δραστηριότητες. Φέτος ξεκίνησε δυναμικά με το κόψιμο της Βασιλόπιτας, έγιναν οι απαραίτητοι χαιρετισμοί και οι εξαγγελίες του πλούσιου προγράμματός τους και για φέτος. Η κυρία Νεκταρία Βρυλάκη μαζί με το συμβουλίο της πρέπει να είναι υπερήφανες για όλο αυτό το έργο που επιτελούν στα λίγα χρόνια δραστηριοποίησης του Συλλόγου και είναι παράδειγμα προς μίμηση. Θα δούμε λίγα λεπτά, γιατί δυστυχώς ήταν η μέρα η οποία έπεσε η κάμερά μου και έσπασε και έτσι δεν μπόρεσα να τραβήξω πάρα πολλά πλάνα. Όμως αξίζει και αυτά τα λίγα που θα δούμε με τα μικρά παιδιά του Συλλόγου να χορεύουν όπως θα μαθαίνει ένας από τους βρακοφόρους του Στέλιου του Κιακιαδάκη στο Ρέθυμνο, να του ευχηθούμε γρήγορη ανάρρωση. Ο Πολιουδάκης λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, έχει αναλάβει τα μικρά παιδιά στο σπίτι να τους μάθει χορό και μπορούμε να τα απολαύσουμε με τους ήχους της λύρας του άλλου ενός εξελισσόμενου συνεχώς λυράρι του Γιάννη του Τσουρδαλάκη, με την παρέα του φυσικά, οι οποίοι χαρίζουν όμορφες στιγμές όπου και αν παρουσιάζονται. Να τους απολαύσουμε, φίλοι. Thank you.
πολύ μεράκι και ανιδιοτέλεια. Και φυσικά όχι μόνες. Με κοιτάζει και το ξέρω, θα δημόσει πάλι. Μα Στέλιο Μανογιαννάκη, δεν γίνεται ο σύλλογό μας να μην σε ευχαριστήσει. Και πιστεύω ότι και το χωριό μας σου χρωστάει πολλά. Χωρίς την πολύτιμη βοήθειά σου, σίγουρα δεν θα τα καταφέρω. Και όλοι οι φίλοι μας, από τους πολιτιστικούς συλλόγους Μιξορούματος, Κρύας Βρύσης, Σαρτουρίων. Είναι μια μέρα για να κάνουμε παρέα και να γλεντήσουμε. Παραβλέψαμε το πρωτόκολλο και τις προσφωνήσεις. Ευχαριστούμε την κυρία Μέρη Γιονή που παρευρέθηκε και έκοψε την πίδα μας. Ευχαριστούμε τον αντιδήμαρχο τον Γιάννη Χαραλαμπάκη και την εντεταλμένη του Δήμου, την κυρία Γλαμπεράκη Ευαγγελία. 7 Αυγούστου, η καθιερωμένη μας κατάδα στα σοκάκια που πορπάτηξε ο Σκορδαλός στο σπήλι. Και στις 13 Αυγούστου θα γίνει το πρώτο μας πανηγύρι με σύνθημα «Διασκεδάζω χωρίς αλκοόλ». Το συγκρότημα του Γιάννη Τσουρδαλάκη θα μας συνοδεύσει μουσικά. Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέλη του Συλλόγου, αγαπητέ κύριε Αντιδήμαρχε και συναδέλφισε στην αυτοδιοίκηση, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θέλω να μεταφέρω το χαιρετισμό του Περιφερειάρχη του κυρίου Αρναουτάκη στην εκδήλωση της κοπής της πίτας του Συλλόγου Γυναικών Σπηλίου. Να ευχηθώ σε όλους σας χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με δύναμη, υγεία και υπομονή. Κυρία Πρόεδρε, ήρθα πρώτα στην δική σας πίτα για τους εξής τρεις λόγους που είναι ειλικρινείς. Πρώτον, γιατί την πίτα την κόβει ένα σύλλογος γυναικών. Δεύτερον, ο σύλλογος αυτός γυναικών έχει έδρα το σπίτι. Που για μας, για την οικογένειά μου και για μένα προσωπικά, αυτός ο τόπος λέει πάρα πολλά πράγματα. Είναι δεύτερη μας ιδιαίτερη πατρίδα, και εμένα και του συζύγου. Και τρίτον, και εξίσου σημαντικό, διότι είστε ένα σύλλογος που πραγματικά διακονεί τον πολιτισμό, και αυτό που το λέω με τα λόγου γνώσεως, γιατί γνωρίζω, έχω επαφή με πάρα πολλούς συλλόγους και εντός της περιφερειακής μας ενότητας στο Ρέθυμνο, αλλά και εντός της Κρήτης. Εσείς διακονείτε πραγματικά τον πολιτισμό, τα ήθη και τις παραδόσεις της Κρήτης με, με την ιδιαίτερη γυναικεία ματιά. Θέλω να σας πω ότι η Περιφέρεια και η Περιφερειακή Ενότητα σε ό,τι και αν κάνετε ευαδίζοντας αυτό το δρόμο που έχετε επιλέξει, τον πάρα πολύ σωστό για μας, να ξέρετε ότι θα είμαστε δουλειά και ευχόμαστε καλή πορεία στο σύλλογό σας και εμείς θα είμαστε. Thank you.
Τις κοπελιές του αείμνηστου Μανώλη Κακλή, ο οποίος πάντοτε ήταν κοντά σε εκδηλώσεις τέτοιες, όπως αυτή που έγινε πριν λίγα χρόνια στη Φορτέτζα, για ενίσχυση του Συλλόγου των Παιδιών με ειδικές ανάγκες. Ο Μανώλης Κακλής ήταν παρόν, όμως και οι κοπελιές του παρούσες. Να τις απολαύσουμε, φίλοι μου. Oh,
αγαπητοί φίλοι, αυτά σε αυτή την εκπομπή. Σας εύχομαι και πάλι καλή χρονιά με υγεία. Το πολύτιμότερο αγαθό στον άνθρωπο. Και στην άλλη εκπομπή με καλό φίλο. Χαιρετώ σας.